Είπαμε να κάνουμε τη συνάντηση σήμερα εδώ, γιατί έτσι όσες τις συναντήσεις όλες με το Μέγκα γίνονται στο Υπουργείο. Είπαμε να κάνουμε τη συνάντηση μας εδώ πέρα. Είναι μια υπόθεση που τραβάει από το 2015 σε μια διαδικασία διαβούλευση και με τα σωματεία των εργαζομένων. Νομίζω ότι είναι πολύ καθαρό το ότι είναι μια επιλογή των μετόχων να βάλουν μπροστά στο κάρο τους εργαζόμενους για να εκβιάσουν την κυβέρνηση σε σχέση με την νομοθέτηση για το τηλεοπτικό τοπίο, ένα. Και δεύτερο, σε σχέση με τις ρυθμίσεις που θέλανε να πετύχουν για το ίδιο αυτό το κανάλι. Όταν το λέγαμε με πολύ καθαρό τρόπο αυτό, ότι εδώ είναι η βασική υπεύθυνη, η μέτοχη για αυτή την εξέλιξη του καναλιού, δεν μας πίστευε κανείς. Νομίζω τώρα αποδεικνύεται περίτρανα, μετά και τις αποκαλύψεις που έγιναν στην τριμερή συνάντηση που κάναμε, ότι υπήρχε πλάνο βιωσιμότητας στο Μέγκα, ήταν συμφωνημένη διαδικασία για να μπει στη διαδικασία της αδειοδότησης και άλλες επιλογές μετόχων δεν επέτρεψαν να προχωρήσει και να λυθεί αυτομάτως και το θέμα των εργαζομένων και της μη πληρωμής δεδουλευμένων αποδοχών. Εμείς, σαν κυβέρνηση, το πρώτο που κάναμε ήταν να μπορούμε να είμαστε μαζί και να συνεργαζόμαστε. Στα πλαίσια αυτά, το έκτοτε βοήθημα σε 20 μέρες θα μπορεί να δοθεί στους εργαζόμενους. Ήδη έχει σε 1-2 μέρες θα υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση, από εμάς τουλάχιστον, για να μπορέσει να προχωρήσει τη διαδικασία. Νομίζω σε 20 ημέρες θα είναι έτοιμη η καταβολή του και να μπορούν να ανακοφιστούν στη γεωδόση οι εργαζόμενοι που είναι εδώ και είναι και απλήρωτοι τόσο καιρό. Το δεύτερο είναι ότι θα βρεθούμε τη Δευτέρα να δούμε νομικές πτυχές για να μπορέσουμε μήπως κάνουμε κάποιες κινήσεις και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την παρουσία της εισαγγελέως στο Ωμέγα, με το οποίο και θα συζητήσουμε κι εμείς για να δώσουμε στοιχεία μήπως μέσα από τη διαδικασία αυτή, την καθαρά έτσι, νομική διαδικασία, μπορούν να απελευθερωθούν πιστώσεις και να τουλάχιστον να εξοπλιστούν τα δεδουλευμένα ή να δοθούν έναντι δεδουλευμένων αποδοχών στους ανθρώπους. Είναι μέλημα μας σημαντικό, όπως πολλά θέματα που υπάρχουν σε αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα που παραλάβαμε πριν από καιρό. Είμαστε στη διαδικασία επίλυσης πολλών θεσμικών θεμάτων και ένα από αυτά είναι και το ΜΕΚΑ. Να πω, επίσης είναι δημιουργεί σοκάρι αυτός ο πολιτικός αμοραλισμός, ας πούμε, ενός καναλιού σε βάρος των εργαζόμενων πια ενός άλλου. Γιατί δεν είναι απλά το ανταγωνιστικό συμφέρον ενός καναλιού με ένα άλλο. Είναι αυτή η εργοδοσία με αυτές τις ανάλυτες πολιτικές που έχει εισάγει, με το μαύρο που είχε υποστηρίξει τη ΣΕΠ παλαιότερα και που τώρα εισηγείται το μαύρο σε ένα άλλο κανάλι. Το μαύρο στους εργαζόμενους ενός άλλου καναλιού, εντάξει, με δεδομένα τα προβλήματα που υπάρχουν. Θεωρώ ότι είναι αποδεικτικό του τι εκπροσωπεί αυτός ο σταθμός και ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά και με βάση τη σχέση που έχει με τους εργαζόμενους. Και είναι απευθέω υπόδειγμα. Είναι αυτή η εκτίμησή μου. Τι έχει κάνει το Sky? Έχει ζητήσει να κλείσει το ΜΕΚΑ διότι δημιουργεί ανταγωνιστικά προβλήματα στο Sky. Επειδή δεν έχει άδεια, επειδή θέλει, βρήκε μια νομική φόρμα. Προφανώς και υπάρχει μια νομική φόρμα, την εφήβρε, για να μπορέσει να δημιουργήσει λιγότερους ανταγωνιστές στον χώρο. Είναι απλά τα πράγματα.